Η προθεσμία που είχαν δώσει προς την κυβέρνηση οι καθηγητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου για την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τις σπουδές και τις αμοιβές των καλλιτεχνών έληξε σήμερα. Απάντηση δεν υπήρξε και έτσι όλοι οι καθηγητές υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Πρέπει όλοι μαζί να συνασπιστούμε ένα δίκαιο αγώνα. Αυτός ο αγώνας έχει να κάνει με την απαξίωση των καλλιτεχνών στη χώρα μας με όποια επιοίκεια και αν το δεις, δεν είναι μία σωστή απόφαση. Επεμβαίνει στο δίκαιο των καλλιτεχνών, στο πώς υπάρχουν οι καλλιτέχνες. Μοιάζει σαν να δίνει τη χαριστική βολή. Το σύνολο των καθηγητών της Δραματικής Σχολής του Κρατικού είναι μαζί με τα παιδιά. Δεν πιστεύουμε κάτι διαφορετικό. Η σημερινή παραίτηση των καθηγητών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου συμπίπτει με την εωριακή ημερομηνία, σύμφωνα με την οποία οι σπουδαστές κινδυνεύουν να χάσουν τη φετινή χρονιά των σπουδών τους, αφού η σχολή τελεί εδώ και καιρό υποκατάληψη. Σήμερα οι καλλιτέχνες βγήκαν ξανά στους δρόμους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούν, όπως υποστηρίζουν, για την υποβάθμιση του πολιτισμού. Το Βασιλικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος από το βράδυ της Κυριακής βρίσκεται υποκατάληψη και οι σπουδαστές δραματικών σχολών σκοπεύουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους. Αποφασίσαμε συλλογικά οι περισσότερες δραματικές σχολές της πόλης να προβούμε σε αυτήν την κατάληψη ως μέσο πίεσης για να αυξήσουμε την πίεση στην κυβέρνηση. Συμβαίνει γενικότερα μια σύσσωμη υποβάθμιση στον πολιτισμό τα τελευταία χρόνια.